καμία αξία. Ήταν άτυχος ο Πέτρος που έπεσε σε ένα σύστημα υγείας το οποίο βαίνει καθημερινά και σε καταραίει. Σοκ σε όλη τη χώρα προκάλεσε ο θάνατος 72χρονου καρκινοπαθή από το Ηράκλειο, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του, περιμένοντας ένα φάρμακο των 12 ευρώ για τη χημειοθεραπεία του που δεν υπήρχε στα φαρμακεία. Μην αντέχοντας άλλο τους πόνους από την ασθένειά του και αφού προηγουμένως ταλαιπωρήθηκε στο δημόσιο σύστημα υγείας, έδωσε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας ένα συγκλονιστικό σημείωμα στην οικογένειά του. Σας ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη για την αποτρόπαια πράξη που έκανα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τους πόνους που είχα την τελευταία εβδομάδα. Γι' αυτό δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πιστεύω να με συγχωρέσετε εσείς και τα γονάκια μου που τα αγαπώ όλα. Επίσης ζητώ συγγνώμη και από τα αδέρφια που μου στάθηκαν τόσο πολύ. Σας αγαπώ όλους πολύ. Να έχετε την ευχή μου, παιδιά και γκόνια. Είχε αφήσει ένα ποτηράκι με ρακί και είχε πει στην υγειά σας, αυτό είναι το τελευταίο μου ποτήρι, και ένα σημείωμα στα παιδιά του που ζητούσε συγχώρεση γιατί, για αυτό που έκανε, αλλά δεν άντεχε άλλο τους πόνους. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε αξιοπρέπεια, ήταν μια ψυχούλα, δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που πέρασε, που βίωσε τους 2 μήνες, την απαξίωση. Καλή μου, εμπήκα μέσα 12 η ώρα το μεσημέρι, σου λέω, της Κυριακής. Πήρε το πατατάκι και έφυγε ο άνθρωπος. Και 1 η ώρα έγινε αυτό που σου λέω, 12 η ώρα εδώ κουβεντιάσαμε. Και βγαίνει ο Άκης και του λέω, Άκη παιδί μου, τι συμβαίνει, μου λέει, πατέρα μου κρεμάστηκε. Εκεί τα χάσα όλα. Πέθανε ο κρεμάστηκε ο γείτονάς. Λέω, ποιος? Λέω, Πέτρος. Τι? Και εγώ στεναχωρέθηκα πολύ. Συγκινημένος ο ξαδελφός του μίλησε για τον Γολγοθά που ανέβαινε ο 72χρονος από τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε διαγνώστηκε με καρκίνο στο πνεύμονα, καυτηριάζοντας την έλλειψη φαρμάκου αλλά και τις καθυστερήσεις που υπήρξαν γύρω από την πρώτη χημειοθεραπεία, την οποία δεν πρόλαβε να κάνει ο ηλικιωμένος. Μέσα σε 2 μήνες, ο όγκος του καρκινοπαθούς είχε αυξηθεί από τα 6 εκατοστά στα 9,5 εκατοστά. Φτάνουμε λοιπόν 14 Φλεβάρι να βάλουμε το πόρτ και η γιατρός 29 του Φλεβάρι μας δίνει την συνταγογράφηση για το φάρμακο, το οποίο μας λέει δεν υπάρχει. Γύρισαμε τον κόσμο ανάποδα. Μέχρι τη Γερμανία φτάσαμε. Κάνουμε παρέμβαση μέσα από τον τοπικό βουλευτή, τον Φραγίσκο τον Παρασίδη, λόγω της ιδιότητας φαρμακοποιού, να μιλήσει στο διάδρομο της Βουλής με τον Άδωνη, τον Υπουργό Υγείας, και με τον πρόεδρο του οργανισμού. Έγινε μια παρέμβαση. Το περίεργο ήταν ότι τη Δευτέρα το πρωί, 4 του μήνα, ενώ είχε ακυρωθεί την Παρασκευή το ραντεβού, την παίρνουν τηλέφωνο να της πούνε ότι, ενώ ήταν στο δρόμο για τη Ρόδο, να της πούνε ότι ξέρει κάτι, το φάρμακο βρέθηκε και να έρθει να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Ο Πέτρος δεν ήταν σε θέση ψυχολόγηση για να μπορέσει να το υποστηρίξει αυτό το θέμα και αναγκαστικά πήγαμε για την Τρίτη. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, στη θέση αυτού του ασθενή, έτσι για να δείτε αν μπορούσε η ψυχολογία που είχε να πάει να κάνει την ίδια ημέρα που τον πήραν τηλέφωνο αυτή τη θεραπεία. Αυτός ήταν ο πατέρας μου. Καρκινοπαθή σε προχωρημένο στάδιο που διαλύθηκε μέσα στο διαλυμένο ΕΣΥ με εξετάσεις που έπρεπε να κάνει εκτός νοσοκομείου, με το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας που έπρεπε να βρει και να φέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο, χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη από τον Άννα στον Καϊάφα, με το πόρτ για τη χημειοθεραπεία ήδη 1 μήνα στο σώμα του και τελικά αυτοκτόνησε την Κυριακή το μεσημέρι. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από μια τέτοια αρρώστια θέλει να του δημιουργήσουμε ελπίδα, όχι να του στερήσουμε την ελπίδα. Ναι. Είναι θέμα του ΙΦΕΤ, του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο έπρεπε να έχει το φάρμακο, να έχει φροντίσει να υπάρχει το φάρμακο. Υπήρχε έλλειψη για μερικές μέρες. Είχαμε παρέμβει άμεσα από το Υπουργείο και είχαμε εξασφαλίσει μέσω του ΙΦΕΤ παραγγελία άμεσα. Τώρα γίνεται η κανονική εισαγωγή, δηλαδή είχε αποκατασταθεί πλήρως η έλλειψη. Είχαμε κλείσει στον ασθενή, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μας σύστημα, ραντεβού για να λάβει τη θεραπεία του στις 4 Τρίτου. Γιατί ψεύδεται ο κύριος Γεωργιάδης. Η έλλειψη φαρμάκων ήταν γνωστή και δεν έκανε τίποτα η πολιτεία για να, αν θέλετε, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να βρει γιατρό, δεν μπορεί να βρει φάρμακο, δεν μπορεί να. Τι πρέπει να κάνουμε? Αν δεν έχει λεφτά, δηλαδή πρέπει να πεθάνουμε όλοι. Ο ασθενής έφυγε. Και ήταν αιτία το ότι δεν υπήρχε αυτή η πρόνοια, το να υπάρχουν τα φάρμακα και να γίνει θεραπεία και να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Φτάνει πια με την πολιτική και το σύστημα υγείας που θυσιάζει ανθρώπινες ζωές στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, τονίζει μεταξύ άλλων η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών Ηρακλείου.